Γεια σας. Κάνω αυτό το βίντεο σήμερα, μια μέρα μετά τους Σταυρούς στις 15 Σεπτεμβρίου του 2016. Είμαι πάρα πολύ λυπημένος με τα γεγονότα στη Θεσσαλονίκη, στο Αγυρόκαστρο. Είναι ντροπή τους και έσχος τους στα σχολεία εκεί του Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη να μην δέχονται τα προσφυγόπουλα. Αυτό δείχνει ότι είμαστε μια χώρα εξαθλειωμένη πολιτισμικά, δεν έχουμε καμία σχέση με την αρχαία Ελλάδα και τη φιλοξενία των Ελλήνων. Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά το να είσαι Έλληνας δεν είναι κανένα προσόν και κανένας τίτλος. Είναι απλά μια εθνικότητα όπως είναι όλες οι άλλες. Και σας διαβεβαιώ λοιπόν πάρα πολύ ότι στην κατάσταση που έχει φτάσει η χώρα μας, λυπάμαι πάρα πολύ που έχω την εθνικότητα του Έλληνα. Με την ίδια χαρά θα είχα και την εθνικότητα του Αμερικάνου, θα είχα και με χαρά και την εθνικότητα του Ιταλού, αν επρόκειτο να βρισκόμουν σε μια πατρίδα την οποία μπορεί να έβγαζα χρήματα και να μπορούσα να ζήσω και να βιοπορώ. Είναι ντροπή τα παιδιά του ιδίου Θεού, άσχετα όποια και αν είναι η θρησκεία τους. Ο Θεός δεν είναι θρησκεία, δεν είναι δόγμα, είναι ο ύψιστος Θεός μας, που όπως και αν τον λένε, ύψιστο Θεό που τον λέω εγώ στο σύμπαν μας, η Εχωβά κάποιοι άλλοι, όπως αλλιώς θα το πούν οι άνθρωποι γενικά, ο Θεός ο ύψιστος είναι μόνο ένας. Η αληθινή θρησκεία δεν είναι μόνο η Ορθοδοξία, η αληθινή θρησκεία είναι ο Χριστός μας, είναι ο Υιός Θεού που πραγματικά κατέβηκε για 33 χρόνια να διδάξει την αγάπη. Ντροπή στους καθηγητές του Ωραιοκάστρου και στα συμβούλια που κάνανε εκεί. Μεγαλώνουν παιδιά αυτοί οι άνθρωποι και γόνια και δεν ξέρουν τι κακό θα τους βρει από το Θεό. Είναι πολύ ντροπή να πολεμάνε τους μετανάστες, τους δυστυχισμένους που τους βομβαρδίζαν τα σπίτια τους και πήραν το δρόμο και ήρθαν εδώ. Όσον αφορά και τον κύριο Μπογδάνο, ο κύριος Μπογδάνος σαν να άνοιγε το κολό στόμα του, να μιλάει με τέτοιο άσχημο τρόπο γενικότερα και τώρα είπε και για τους πρόσφυγες ότι έχουμε το δικαίωμα να μην τους θέλουμε. Σε έχουμε χεσμένο, κύριε Μπογδάνο, τι δικαίωμα έχεις. Ένα τσόλι είσαι που από τα πολλά λόγια που έχεις πει έχουν μπαγλαρώσει ορισμένες φορές το ξύλο κάποιοι. Από το κακό στόμα που έχεις. Σε έχουν μπαγλαρώσει κάποιοι. Λοιπόν, τώρα που κλείνουν τα κανάλια, να δούμε που θα βρεις δουλειά, κύριε Μπογδάνο. Γιατί θα σου πω ένα πράγμα. Όταν κάποιοι κάποτε άνθρωποι μέναν χωρίς εργασία στα κανάλια τα ιδιωτικά και οι δημοσιογράφοι και όλοι αυτοί που απολύονται σήμερα. Με είχαν εμένα στο περιθώριο και δεν με αφήνανε να βγάλω το ψωμί μου, κανείς δεν νοιάστηκε πάνω από το πρόβλημά μου και δεν έσκυψε κανείς πάνω από τις καλλιτεχνικές μου δραστηριότητες πέρα από λίγους. Τώρα εγώ με ποια συναισθήματα θα λυπάμαι τους εργαζομένους του Μέγα και του ενός και του άλλου. Και ας μην με χωνεύουνε με αυτά που λέω. Λέω την αλήθεια. Και η αλήθεια πονάει. Μάχερα δώσανε και μάχερα θα λάβουνε. Όλοι αυτοί που είναι άνθρωποι του συστήματος, τώρα ήρθε το ίδιο το σύστημα που άλλαξε μορφή και τους αποδεκατίζει. Όπως αυτοί αποδεκάτισαν την τελευταία 20 ετία και 25 ετία κάποιους άλλους ανθρώπους και κατέστρεψαν καριέρες. Ας πρόσεχαν. Δόξα και τιμή σε όλους τους ανθρώπους στη γη. Είναι όλοι αδέρφια μου και τους αγαπώ. Όλους τους μετανάστες και όλους τους ανθρώπους όλα τα μέρη της γης. Από το τελευταίο χωριό της Αφρικής μέχρι την Ελλάδα. Σας αγαπώ όλους. Και λυπάμαι που δεν μιλώ όλες τις γλώσσες να κάνω αυτό το βίντεο σε όλες τις γλώσσες να σας εκφράζω την αγάπη μου. Καλό σας βράδυ. Και αγάπη μόνο, μόνο αγάπη.